άρχισαν το απόγευμα της Δευτέρας οι εορτασμοί για τα τέταρτα Παύλια Κορίνθου με την υποδοχή των ιερών λειψάνων των Κορίνθιων Αγίων από τον Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιο, τον Μητροπολίτη Χαρτούμ Εμμανουήλ, τον Αγιορείτη Γέροντα Αντίπα του Ιερού Ιβηρητικού Κελιού της Αγίας Άνης στις Καριές, καθώς και από τον κλήρο και τον λαό της Μητροπόλεως Κορίνθου. Οι εκδηλώσεις για τα Παύλια θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα με καθημερινές λειτουργίες και παρακλήσεις στους Αγίους της Κορίνθου και θα κορυφωθούν το απόγευμα της Δευτέρας με τον Μέγα Σπερινό, που θα τελεστεί προεξαρχόντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, συμπαραστατούμενου από συνοδικούς Μητροπολίτες και άλλους αρχιερείς. Όπως είδατε, έγινε η υποδοχή των ιερών λειψάνων των Κορινθίων Αγίων ή Αγίων που φυλάσσονται τα λείψανά τους στην Κόρινθο, και αυτό θα πραγματοποιηθεί και θα παραμείνουν εδώ για 10 ολόκληρες ημέρες. Κατά αυτές τις ημέρες θα έχουμε την δυνατότητα να λειτουργήσουμε, να προσευχηθούμε, να κάνουμε παρακλήσεις στους Αγίους αυτούς και να τους οικετεύουμε ώστε να ευλογούν και να αγιάζουν και να σκεπάζουν την Κόρινθό μας, καθότι έχουμε την ανάγκη αυτής της προστασίας, ειδικά στις δύσκολες ημέρες που διερχόμαστε. Όσον αφορά τα Παύλια, ήδη τα Κορίνθου Παύλια, ήδη έχουμε αναγγείλει ότι αρχίζουν σήμερα. Εχθές άρχισαν με Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου της Αρχαίας Κορίνθου. Σήμερα έγινε η υποδοχή των λειψάνων. Αύριο θα έχουμε λειτουργία, το απόγευμα πάλι Εσπερινό και παράκληση. Μεθαύριο πάλι λειτουργία και παρακλήση σε Αγίους. Και το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία, στην οποία θα ψάλουν, είναι καθιερωμένο και αυτό, οι μοναχές από τα μοναστήρια της Μητροπόλεως μας, διότι μεταφέραμε και δύο γιορτές που υπήρχαν στο Αγιολόγιο της Κορινθιακής Εκκλησίας, την μνήμη πάντων των εν Κορινθία διαλαμψάντων Αγίων σήμερα, και την Τετάρτη έχουμε μεταφέρει την μνήμη και τον εορτασμό της μνήμης πάντων των συνεργών του Αποστόλου Παύλου στην Κορινθία. Και έτσι τιμούμε αυτούς οι οποίοι ίδρυσαν την Εκκλησία μας. Την Κυριακή Σύνθεο θα λειτουργήσουμε εδώ πανηγυρικά, θα ψάλει η χοροδία της Κορίνθου υπό την διεύθυνση του κυρίου Αλέξανδρου Παπαγιανόπουλου, και στη συνέχεια θα γίνουν επίσημα στις 11 η ώρα τα εγγένεια της Κροκιδίου Εθούσης, η οποία, όπως γνωρίζετε και γνωρίζει ο λαός μας, ανακαινίστηκε εκ βάθρων και πλέον θα ξανά αποτελέσει την πηγή της ποιμαντικής και της εν γέννη δραστηριότητος της Μητροπόλεως μας για την πόλη της Κορίνθου. Ήδη έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό στολίδι και χαίρω και ευχαριστώ τον Θεό αλλά και τους συνεργάτες μου στη Μητρόπολη και όλους εκείνους τους δωρητές και τους συνδρομητές οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να παρουσιάσει η Κροκίδιος αίθουσα αυτή την όψη που ήδη παρουσιάζει. Την επομένη 28 του μηνός το πρωί θα έχουμε λειτουργία και το βράδυ είναι ο Εσπερινός της Πανηγύριος. Έχει καθιερωθεί και αυτό, και για τέταρτη φορά θα είναι κοντά μας ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και μέλη της Ιεράς Συνόδου και άλλοι αρχιερείς από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Θα πλησιάσουμε τον αριθμό των 17-18 αρχιερέων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δώσει και η Εκκλησία στους πιστούς της το παρόν της και να τους πει ότι για την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν μπορεί να διαγραφεί από τη ζωή μας.